Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την αυριανή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει οι επιτροπές αγώνα κατά των διοδίων σε όλη τη χώρα. Είναι πανελλαδική αυτή η κινητοποίηση. Ο Ηλίας Τσολακίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, το μέλος της Ελληνικής Ομάδας Δράσης Νομού Πιερίας και μέλος βεβαίως της Επιτροπής κατά των διοδίων. Καλησπέρα, κύριε Τσολακίδη. Αύριο, λοιπόν, η πανελλαδική κινητοποίηση κατά των διοδίων. Ναι, αύριο στις 12 η ώρα στο σταθμό διοδίων της Λεπτοκαριάς. Θα βρισκόμαστε εκεί για να διαμαρτυρηθούμε για μια ακόμη φορά για όλα αυτά που συμβαίνουν με τα διόδια. Είναι απόφαση της Πανελλαδικής Συντονιστικής, η οποία συνήλθε στις 28 του Μάρτη στην Αθήνα και αποφάσισε 5 του Απρίλη να γίνουν τα ανοίγματα διοδίων σε όλη την Ελλάδα. Εδώ, στο νομό Πιερίας, αύριο ξεκινά ένας νέος κύκλος διαμαρτυριών αλλά και διεκδικήσεων από την εταιρεία, από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Διότι, σύμφωνα με τους νομικούς του κινήματος, οι εταιρείες παράνομα εισπράττουν περισσότερα χρήματα από όσα δικαιούνται. Για να γίνει κατανοητό, σας αναφέρω το εξής. Ένας οδηγός, ο οποίος ξεκινά από το Λιτόχωρο για να πάει στη Λεπτοκαριά, πληρώνει 2 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ θα έπρεπε να πληρώνει, σύμφωνα με όσα ορίζει η σύμβαση, μόλις 4,5 με 5 λεπτά το χιλιόμετρο. Δηλαδή θα έπρεπε να πληρώνει γύρω στα 50 λεπτά. Αύριο λοιπόν θα συγκροτηθεί μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Δηλαδή χρήματα τα οποία τα έχουμε πληρώσει χωρίς να τα δικαιούται η εταιρεία. Θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια για να δούμε ποιος έχει δίκιο τελικά. Εκτός βέβαια από τις διεκδικήσεις οι οποίες παραμένουν, οι οποίες σύμφωνα με το πανελλαδικό συντονιστικό, με το κίνημα των διοδίων, θέλουμε άμεσα να επιστρέψουν οι δρόμοι στο δημόσιο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εταιρείες φαντάσματα, οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει τα έργα το 2012, έχουν εισπράξει 1,2 δισεκατομμύρια. Πρόσθετα από την προηγούμενη κυβέρνηση με την δικαιολογία ότι έπεσε ο τζίρος της λόγω της κρίσης, άκουσον, μια εταιρεία η οποία λέει ότι ο τζίρος μου πρέπει να με τον καλύψετε εσείς. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν σε μια πολιτισμένη χώρα όπως είμαστε, θέλω να πιστεύω εμείς. Διεκδικούμε άμεσα να αποσυρθεί η αστυνομία από τους σταθμούς διοδίων και να καταργηθούν οι νόμοι ΡΕΠΑ και Βορύδη. Είναι πράγματα τα οποία τα έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο προεκλογικό της αγώνα και περιμένουμε άμεσα να τα υλοποιήσει. Χαιρόμαστε που αύριο θα βρίσκονται και οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον σταθμό διοδίων της Λεπτοκαριάς, όπου θα βρίσκονται πολίτες για να διαμαρτυρηθούν, όπως σας είπα, κατά της κατάστασης αυτής η οποία δεν αντέχεται άλλο πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αδιανόητο να πρέπει να πληρώνεις 50 ευρώ για να πας και να έρθεις στην Αθήνα μόνο για διόδια. Έτσι, ενώ, προσέξτε, για ένα ταξίδι, ενώ 41 λεπτά πληρώνει ο Ελβετός για μια ετήσια κάρτα, 75 ευρώ πληρώνει ο Αυστριακός, 80 ευρώ πληρώνει ο Τσέχος για μια κάρτα με την οποία επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε όλο το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων της χώρας του. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να πληρώνουμε 1.200 ευρώ μόνο για τα διόδια του Αιγινίου και το Μαλγάρο για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Λοιπόν, αύριο καλούμε όλους τους πολίτες της Πιερίας να βρίσκονται εκεί. Δεν έχει τελειώσει ο αγώνας κατά των διόδιων. Έκανε μία κοιλιά διότι η προηγούμενη κυβέρνηση με νόμους φτιαγμένους για την παραχωρησιούχο εταιρεία, εννοώ τους νόμους ΡΕΠΑ και Βορύδη, κατάφερε να υπνοτίσει το κίνημα κατά των διοδίων. Κύριε Τσολακίδη, μια χρηστική πληροφορία. Τι μορφής θα είναι η κινητοποίηση για να γνωρίζουν και οι οδηγοί οι οποίοι ενδεχομένως θα κινηθούν αύριο στον αυτοκινητόδρομο? Κοιτάξτε, έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο το οποίο θα το διανέμουμε στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Θα πάμε να σηκώσουμε τις μπάρες όπως γινόταν στο παρελθόν για να αφήσουμε τα αυτοκίνητα να διέρχονται ελεύθερα και να μας δοθεί η ευκαιρία να πληροφορήσουμε τον κόσμο για αυτό το οποίο συμβαίνει. Mm. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως θα καταθέσουμε στον σταθμό διοδίων, στη διεύθυνση του σταθμού διοδίων,
ένα έγγραφο με το οποίο θα τους κοινοποιούμε όλα αυτά τα αιτήματα, τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Ναι, ναι. Και τονίζω για μια ακόμη φορά, οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε εκεί. Αν δεν κατέβουμε εμείς στον δρόμο, αν δεν κατέβουμε να διεκδικήσουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. 12 η ώρα το μεσημέρι στα διόδια της Λεπτοκαριάς και ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα, σε άλλους σταθμούς διοδίων. Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσολακίδη. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.